Αξιότιμε κύριε Βρήτανη, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου, αξιότιμοι προσκεκλημένοι φίλες και φίλοι. Είναι εξαιρετικά τιμητική η κίνησή σας να μου απονείμετε σήμερα έναν τίτλο που φυσικά με υπερβαίνει. Και θέλω να πω ότι πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Πρώτα απ' όλα που βρίσκομαι ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, νέους διανοούμενους, νέους ακαδημαϊκούς και μεγαλύτερους βέβαια, στη Σμύρνη, σε μια ιστορική πόλη, σε μια πόλη που σηματοδότησε πολλά, σε μια πόλη που έχει αποτυπώσει το στίγμα της στην ιστορία των λαών μας, ίσως να μας θυμίζει σε πολλούς αρνητικές αναμνήσεις ή αφηγήσεις, όμως σίγουρα πρέπει να συγκρατήσουμε ότι η Σμύρνη για πολλά χρόνια ήταν ο τόπος της ειρηνικής και δημιουργικής συμβίωσης διαφορετικών λαών με διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικά πιστεύω, όμως με τη δυνατότητα να μπορούν να συμβιώνουν δημιουργικά. Υπ' αυτή την έννοια για μένα είναι μια ξεχωριστή τιμή η σημερινή. Και με υπερβαίνει, ξέρετε, η τιμή που μου κάνετε, διότι, και θα μιλήσω καθαρά, η απόκτηση επιστημονικής γνώσης, η διατριβή πάνω σε οποιοδήποτε πεδίο του επιστητού, απαιτεί χρόνο που εγώ εκ της θέσεώς μου δεν διαθέτω, απαιτεί όμως και μονοθεματική προσήλωση, την οποία η ενεργός πολιτική και πολύ περισσότερο η διακυβέρνηση δεν επιτρέπει. Σκέφτηκα όμως σήμερα να μην μιλήσω γενικά για την ακαδημαϊκότητα. Δεν θέλω να παραδώσω σε εσάς μαθήματα καλής επιστημονικής διαγωγής. Και κυρίως δεν θέλω να ηθικολογήσω για την αξία της επιστημονικής γνώσης που παρόλα αυτά σήμερα βάλετε από παντού. Είτε από την τεχνοκρατική ιδεολογία που ανάγει την επιστήμη σε επιστήμη τη διαχείριση των ανθρώπων, είτε από λογής παραδοξολογίας που βρίσκουν έφορο έδαφος στους πληθυσμούς των δυτικών κοινωνιών. Η ίδια ύπαρξη του θεσμού του Πανεπιστημίου, εξάλλου, μπορεί να αποτελέσει ανάγχωμα και οχυρό απέναντι σε όλα αυτά. Πάντα όμως υπό προϋποθέσεις. Την διαρκή επερώτηση, την μελέτη της ουσίας και όχι του επιφαινόμενου, την ορθολογική αντιπαράθεση των ιδεών και των συστημάτων σκέψης. Και σήμερα θέλω να μιλήσω για αυτήν ακριβώς την ουσία. Για την ίδια την πολιτική οικονομία, αν μου το επιτρέπετε. Και σκέφτηκα σήμερα να μην μιλήσω τόσο με την ιδιότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού που το Πανεπιστήμιο σας κάνει την τιμή να τον αναγορεύσει σε επίτιμο διδάκτορα, αλλά θα ήθελα να ξεχωρίσω ένα χαρακτηριστικό της ιδιότητάς μου. Εκτός από Έλληνας Πρωθυπουργός, είμαι και πολιτικά οριοθετημένος. Αριστερός, Πρωθυπουργός, Ευρωπαίος και Έλληνας ταυτόχρονα. Και υπ' αυτή την έννοια σκέφτηκα σήμερα να απευθυνθώ σε φοιτητές πολιτικής οικονομίας, απευθύνοντάς τους έναν λόγο που ενδεχομένως τα μέσα ενημέρωση που παρακολουθούν να θεωρήσουν παράδοξο, αιρετικό, ανορθόδοξο. Εν τούτης, δεν υπάρχει πιο παράδοξο και ανορθόδοξο από το γεγονός ότι σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα της πολιτικής οικονομίας σε έναν αριστερό Έλληνα πολιτικό. Και είναι παράξενο και παράδοξο
με δεδομένο ότι η εναρτήρια στιγμή του μαρξισμού ως επιστημονικού αντικειμένου, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι επιστημονικό αντικείμενο, άρρηκτα συνδεδεμένος, θα έλεγε κανείς, με τους κοινωνικούς αγώνες, την ιστορία. Η εναρκτήρια λοιπόν στιγμή του μαρξισμού, το κεφάλαιο του Μάρξ, φέρει ως υπότιτλο κριτική της πολιτικής οικονομίας. Και νομίζω ότι έχει χυθεί πολύ μελάνη στο πέρασμα των 149 χρόνων ζωής του έργου αυτού για το τι ακριβώς σημαίνει, για το πώς ερμηνεύεται αυτός ο υπότιτλος. Πολύ σύντομα όμως να πω ότι αυτή η έννοια της κριτικής σχετίζεται στα σίγουρα με την οπτική γωνία από την οποία σκοπεύει ο ίδιος ο συγγραφέας, την πραγματικότητα. Είτε αυτή είναι βιωμένη ως εμπειρία του καπιταλισμού, είτε τα έργα της κλασικής πολιτικής οικονομίας, τα έργα του Σμιθ, του Ρικάρντο και άλλων γνωστών και άγνωστων πια στοχαστών. Δεν πρόκειται εδώ για την οπτική γωνία ενός ανεξάρτητου και αντικειμενικού παρατηρητή που βλέπει τα πράγματα δίθεν απ' έξω. Δεν πρόκειται για την οπτική γωνία από το πουθενά, μια ανύπαρκτη θεϊκή οπτική γωνία. Αντίθετα, πρόκειται για μια μεροληπτική ματιά. Μια ματιά που τοποθετείται μεροληπτικά με την πλευρά των δυνάμεων της εργασίας και μάλιστα απροκάλυπτα και χωρίς υπεκφυγές. Και είναι αυτή η ματιά που συγκροτεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο το πεδίο του ορατού. Γιατί αυτό που μέχρι την εποχή του Μάρξ ήταν αόρατο, έγινε ξαφνικά τότε ορατό. Η πραγματικότητα της εκμετάλλευσης, της υπεραξίας, της εργατικής δύναμης, της συγκεκριμένης και της αφηρημένης εργασίας, πραγματικότητα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, των σχέσεων δηλαδή, που ορίζουν τη λειτουργία των δυτικών κοινωνιών και όχι μόνο μέχρι σήμερα. Το μεγάλο μάθημα λοιπόν που μπορεί να πάρει ένας πολιτικός και μάλιστα ένας πολιτικός που θέλει να είναι αριστερός από το διάβημα του Μάρξ, πέρα φυσικά από την ειδική γνώση για τους νόμους λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, είναι ότι η οπτική γωνία κάθε φορά δεν είναι απλώς κρίσιμη. Είναι απολύτως καθοριστική των αποτελεσμάτων της οποιασδήποτε πρακτικής. Είτε αυτή είναι η επιστημονική πρακτική, είτε είναι η πολιτική πρακτική. Η γωνία θέασης αλλάζει την αντίληψη του αντικειμένου. Γιατί όμως και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για πρακτική. Τι κοινό μπορεί να έχει η επιστήμη με την πολιτική? Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Καταρχήν πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για διαδικασίες μετασχηματισμού ενός αντικειμένου. Στη μεν πρώτη περίπτωση της επιστήμης, αντικείμενο είναι ένα ενοιολογικό σύστημα που πρέπει να μετασχηματιστεί για να αποκτηθεί η γνώση ακόμα περισσότερων πτυχών της πραγματικότητας. Στη δε δεύτερη περίπτωση, αντικείμενο της πρακτικής, της πολιτικής πρακτικής, είναι η κοινωνία, ή καλύτερα η συγκυρία, δηλαδή η συγκεκριμένη κατάσταση που επικρατεί σε μια κοινωνία, ο συγκεκριμένος συσχετισμός δύναμης μεταξύ των κοινωνικών δυνάμεων. Και αν πολιτική πρακτική είναι η διαδικασία μετασχηματισμού αυτού του ειδικού αντικειμένου που λέγεται κοινωνία, κοινωνικός μετασχηματισμός ή συγκυρία, όπως είπα πιο πριν, τότε αρχίζει να γίνεται καθαρό για ποιο λόγο η οπτική γωνία σκόπευσης του αντικειμένου είναι απολύτως καθοριστική. Διότι είναι η οπτική γωνία που καθορίζει την κατεύθυνση ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού. Είναι ακριβώς το σημείο αυτό που αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί οι λόγοι των πολιτικών αντιθέσεων.
καταραίει κάθε διαχειριστική παραφιλολογία του σύγχρονου τεχνοκρατικού πολιτικού λόγου και πληρούνται οι προϋποθέσεις για να σκιαγραφηθούν τα αντιμαχόμενα πολιτικά στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά, το στρατόπεδο των δυνάμεων που καταρχήν συμφωνούν με την πορεία που έχει πάρει ο κόσμος μας και οι κοινωνίες μας και θέτει ως στόχο την αναπαραγωγή του υπάρχοντος με μικρούς μετασχηματισμούς προς την ίδια όμως κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε. Δηλαδή, με δύο λόγια, το στρατόπεδο όσων επωφελούνται από την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων και από την άλλη πλευρά, το στρατόπεδο των δυνάμεων εκείνων που καταρχήν θεωρούν ότι κάτι έχει πάει απελπιστικά στραβά. Κάτι στο σύγχρονο κόσμο δεν δουλεύει καθόλου καλά και άρα οφείλει να μετασχηματιστεί ριζικά. Με δύο λόγια, αυτοί που επιβαρύνονται από την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, όσοι δεν έχουν ορατή προσδοκία για μια καλύτερη ζωή, όσοι βλέπουν τα σχέδιά τους να καταραίουν ή να καταλήγουν σε συνεχή αδιέξοδα και θέλουν να αλλάξουν αυτή την πραγματικότητα, να αλλάξουν τη ζωή τους. Η δική μας οπτική γωνία, η δική μου οπτική γωνία, η οπτική γωνία της αριστεράς, ό,τι και να εξέφραζε κάστοτε στην πολιτική συγκυρία, ήταν και θα είναι πάντα αυτή η δεύτερη οπτική γωνία. Ξέρουμε ότι κάτι έχει πάει στραβά. Ξέρουμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Το σημείο που πρέπει επιτέλους να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό το κάτι. Φαντάζομαι θα θυμάστε όλοι τη γνωστή μαρξική ρίση ότι οι φιλόσοφοι μέχρι σήμερα προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο, αλλά το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι να τον ερμηνεύσουμε, το κρίσιμο ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε. Επιτρέψτε μου με όλο το θάρρος να πω ότι πρόκειται για κεφαλαιώδη αστοχία. Διότι για να αλλάξεις κάτι οφείλεις πρώτα να το γνωρίσεις. Προσερχόμαστε λοιπόν στο βασίλειο της επιστήμης εδώ, στο πανεπιστήμιο σας, στο δικό σας βασίλειο, προσπαθώντας ακριβώς να προσεγγίσουμε τη γνώση, να μάθουμε τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξουμε, για να δούμε και πώς πρέπει να παλέψουμε για να το αλλάξουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό που ορίζει τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία και την κίνησή της? Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που αποτελεί τον πυρήνα της σύγχρονης οικονομικής πρακτικής και το οποίο οφείλουμε να μετασχηματίσουμε? Είναι μήπως ο διαχωρισμός του κεφαλαίου σε χρηματοπιστωτικό και παραγωγικό? Ο διαχωρισμός δηλαδή μεταξύ μιας πραγματικής και μιας φανταστικής οικονομίας που έχει παράξει σχεδόν όλα τα δεινά της κρίσης. Και γιατί αυτή η δεύτερη οικονομία είναι φανταστική? Ποιος άραγε το ορίζει αυτό? Μήπως αυτή η οικονομία δεν παράγει χρήμα? Μήπως δεν παράγει πλούτο? Μήπως δεν παράγει πραγματικά αποτελέσματα στις ζωές των ανθρώπων? Και αν πράγματι έχουν έτσι τα πράγματα, πώς εξηγείται η μεγάλη κρίση, όχι αυτή που περάσαμε τώρα, η κρίση της δεκαετίας του 70 που έδωσε το έναυσμα στην παγκόσμια επέλαση του νεοφιλελευθερισμού? Διότι σας θυμίζω ότι τότε το πρόβλημα δεν εντοπιζόταν στην χρηματοπιστωτική σφαίρα, αλλά στη σφαίρα αυτού που σήμερα ονομάζεται πραγματική οικονομία. Δυστυχώς τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι πιο πολύπλοκα και πολύ πιο δύσκολα από όσο φαίνονται και από όσο μας επιτρέπουν να καταλάβουμε αυτές οι ευκολίες ακόμα και των πιο ετερόδοξων οικονομολόγων. Διότι το βασικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η αρχιτεκτονική ενός συστήματος που είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, όχι απλώς για να σπεκουλάρουν κάποιοι, αλλά για να πειθαρχούν οικονομίες και κοινωνίες ολόκληρες στην πιο ακραία
νεοφιλελεύθερη εκδοχή και στις κυρίαρχες συνταγές των τεχνοκρατών οικονομολόγων. Και μιλώ φυσικά για την αρχιτεκτονική του συστήματος που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε οικονομία του χρέους. Στην αρχιτεκτονική λοιπόν αυτού του συστήματος, ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει τον ρόλο να παράγει φούσκες και φανταστικές αξίες. Αντίθετα, παίζει το ρόλο, θα έλεγα, του γενικού οργανωτή των συμφερόντων των λίγων. Τον ρόλο της επιβολής των κανόνων της καπιταλιστικής αγοράς. Και αυτό συμβαίνει είτε μιλάμε για κράτη, είτε μιλάμε για ανθρώπους. Και θα προσπαθήσω να γίνω απολύτως συγκεκριμένος. Πώς λειτουργεί σήμερα η αγορά του κρατικού δανεισμού? Είναι δεδομένο ότι κάθε κράτος οφείλει για να καλύψει τις ανάγκες του, ακόμα και αν δεν είναι πρωτογενώς ελληματικό, να έχει πρόσβαση στη διεθνή αγορά ομολόγων. Και πώς λειτουργεί αυτή η αγορά? Πώς καθορίζει τα επιτόκια που θα δώσει σε κάθε έναν υποψήφιο πολιτή ομολόγου? Αυτό που θα κάνει θα είναι να ακτινογραφήσει με κάθε λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά της οικονομίας του κράτους πολιτή, να μελετήσει την πολιτική κατάσταση, να εκτιμήσει τη σταθερότητα ή την αστάθεια του κοινωνικού περιβάλλοντος και να ορίσει ένα επιτόκιο ψηλότερο ή χαμηλότερο. Με δύο λόγια, θα τιμολογήσει τον κίνδυνο της επένδυσης. Και ενώ αυτό που φαίνεται με την πρώτη ματιά είναι ότι η χρηματοπιστωτική σφαίρα προσπαθεί να προβλέψει το μέλλον, στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να πειθαρχεί το παρόν και όχι να προβλέπει το μέλλον. Λέει στον υποψήφιο πολιτή ομολόγων η αγορά χρήματος: αν θέλεις να πάρεις φθηνό χρήμα, τότε θα πρέπει να εφαρμόσεις αυτήν ακριβώς την πολιτική, χωρίς παρεκκλήσεις. Θα πρέπει να απελευθερώσεις την αγορά εργασίας σου. Θα πρέπει να εγγυηθείς υψηλότατη κερδοφορία στις μεγάλες επιχειρήσεις σου, όχι στις μεσαίες και στις μικρές. Θα πρέπει να ιδιωτικοποιήσεις όλες τις υποδομές σου, ακόμα και αυτές που παράγουν πλούτο. Θα πρέπει να ανοίξεις τις αγορές προϊόντων. Να σταματήσεις να προστατεύεις ειδικές κατηγορίες πληθυσμού με πρακτικές και θεσμούς που ίσως να περιορίζουν το πεδίο δράσης της επιχειρηματικότητας. Ποιο όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος αυτού που λειτουργεί με βάση τον κίνδυνο και την εμπιστοσύνη? Το πρόβλημα είναι ότι, όπως αποδείχτηκε από τα πράγματα, η εμπιστοσύνη δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος, αλλά ιδιότητα. Είτε η αγορά σου δείχνει εμπιστοσύνη, είτε όχι. Δεν υπάρχει λίγη ή πολλή εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη χάνεται τόσο ξαφνικά όσο αργά κερδίζεται. Αυτό λοιπόν συνέβη και στην Ελλάδα. Συνέβη και σε άλλες χώρες. Όμως αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα πριν από περίπου 6 χρόνια. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η εμπιστοσύνη της αγοράς κατέρευσε, τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων εκτινάχθηκαν στα ύψη και η άλλοτε κρατεά ελληνική οικονομία, που κατάφερε να διοργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες, που είχε μια τεράστια, σημαντική αν όχι τεράστια, πολύ σημαντική ανάπτυξη, με επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή, στα Βαλκάνια, αυτή λοιπόν η κρατεά ελληνική οικονομία βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και αυτή την αποτυχία της αγοράς, ή για κάποιους άλλους βέβαια η επιτυχία της, για κάποιους αποτυχία, για κάποιους επιτυχία. Αυτήν λοιπόν η κατεμένα αποτυχία, αυτή την αποτυχία της αγοράς ανέλαβε να καλύψει ένας άλλος μηχανισμός, κομμένος και ραμμένος βεβαίως στα μέτρα των συμφερόντων κάποιων λίγων. Με ένα πρόγραμμα που έγινε αποδεκτό από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ανέλαβε να τακτοποιήσει δίθεν την ελληνική οικονομία με την παλιά, καλή και δοκιμασμένη συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή, περικοπές συντάξεων και μισθών
περικοπές εις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις παντού. Και ποια ήταν η διαρκής απειλή? Είτε προσαρμόζεστε σε αυτό το μοντέλο, είτε χρεοκοπείτε. Δεν υπάρχει μέση οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και όταν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση είπε το αυτονόητο, ότι δηλαδή αυτή η πολιτική ούτε τακτοποιεί, ούτε διορθώνει, αλλά παράγει μόνο ύφεση και κοινωνική παραγμή, τότε το υπερόπλο της χρεοκοπίας ξαναήρθε στο προσκήνιο. Τι μας απάντησαν τότε? Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε ορθολογική συζήτηση. Είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε μια συμφωνία, take it or leave it. Ξέρετε, αυτή ακριβώς την αρχιτεκτονική προσπαθούμε να αμφισβητήσουμε. Και αυτή ακριβώς την αρχιτεκτονική της οικονομίας του χρέους συνεχίζουμε να θεωρούμε αποτελεσματική, οικονομικά, αλλά και κοινωνικά επιζήμια. Διότι δεν βοηθά ούτε την οικονομία, αλλά ούτε και τους ανθρώπους. Γιατί η οικονομία δεν είναι αριθμία. Είναι οι άνθρωποι που τη στηρίζουν. Οι παραγωγικές δυνάμεις. Η αμφισβήτησή μας αυτή όμως δεν σημαίνει την ίδια στιγμή ότι είμαστε διατεθειμένοι να ρίξουμε γροθιά στο μαχαίρι ή να παίξουμε το μέλλον μιας χώρας ή και της Ευρώπης ολόκληρης στα ζάρια. Το ακριβώς αντίθετο. Διαβάζουμε τον συσχετισμό δύναμης, προσαρμόζουμε αναλόγως τη στάση μας και προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να προκαλέσουμε ρογμές στο οικοδόμημα αυτό. Φαίνεται ότι οι προσπάθειές μας παράγουν αργά, αλλά παράγουν αποτελέσματα. Είναι όλο και περισσότερες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη που αναγνωρίζουν ότι έχουμε δίκιο. Αναγνωρίζουν τα δραματικά αποτελέσματα της λιτότητας. Όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο, αλλά και στο κοινωνικό πεδίο. Αν η Ευρώπη απειλείται σήμερα, απειλείται από την ραγδαία άνοδο της ακραίας δεξιάς, της ακροδεξιάς, σε μια λογική μίσους, ξενοφοβίας, που σήμερα απειλεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία την ίδια. Και αυτό οφείλεται στη λιτότητα. Γιατί αυτή η ακραία λιτότητα δημιούργησε το γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει αυτή η ιδεολογία του μίσους. Είναι λοιπόν όλο και περισσότεροι εκείνοι που θεωρούν ότι τα μεγάλα προβλήματα της ανταγωνιστικότητας και της ύφεσης δεν μπορούν να επιληθούν με διαρκείς επιθέσεις στο εισόδημα των κατώτερων τάξεων και στο κοινωνικό κράτος που ήταν κατάκτηση μεταπολεμική στην Ευρώπη. Και είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που κατανοούν ότι με αυτή την πολιτική τα πράγματα θα πηγαίνουν διαρκώς στο αδιέξοδο. Διότι λαοί χωρίς προσδοκίες έχει αποδειχτεί δεκάδες φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να οδηγηθούν σε επικίνδυνες επιλογές. Και αυτή η επικινδυνότητα στις μέρες μας, τις μέρες της προσφυγικής κρίσης, δεν είναι μια αφηρημένη πιθανότητα, αλλά μια απτή καθημερινή πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα μιας ολόκληρης περιοχής που για εκατονταετίες έζησε το δράμα της διαίρεσης και του πολέμου και που τα τελευταία 70 χρόνια έχει καταφέρει να ζήσει με ομαλότητα και σταθερότητα. Αναφέρομαι στην Ευρώπη και αναφέρομαι στα 70 χρόνια μετά την τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια Ευρώπη που μέχρι τώρα έχει την πολυτέλεια να βλέπει τις δικές της επιλογές και τις δικές της επεμβάσεις σε ολόκληρες περιοχές, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να έχουν επιπτώσεις μόνο στις χώρες και στους λαούς που αφορούσαν και όχι στην ίδια. Και σήμερα με την προσφυγική κρίση για πρώτη φορά βγαίνει, τίθεται μπροστά στο αδιέξοδο το δικό της επιλογών, διότι για πρώτη φορά οι δικές της επιλογές έχουν επιπτώσεις που περνάνε μέσα από την αυλή τους, μέσα από την αυλή της Ευρώπης.
Αυτήν όμως την κατάκτηση, αυτή τη μεγάλη κατάκτηση των 70 και πλέον χρόνων σταθερότητας στην Ευρώπη, ειρήνης, των 70 και πλέον χρόνων με κατακτήσεις κοινωνικές που ήρθαν μέσα από αγώνες των λαών, αυτή την κατάκτηση δεν πρέπει να την απολέσουμε. Είναι χρέος μας απέναντι στους εαυτούς μας, είναι χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές, αλλά και απέναντι στο παρελθόν μας. Σήμερα βρίσκομαι στη Σμύρνη γιατί πιστεύω ότι μόνο μέσα από το διάλογο, τη συνεργασία, μπορούμε να αναδείξουμε τις λύσεις στα προβλήματα και μπορούμε να αναδείξουμε τους δρόμους εκείνους που μπορεί να κάνουν τους λαούς να αντιμετωπίσουν κρίσεις και προβλήματα. Και σήμερα η Ελλάδα και η Τουρκία έκαναν ένα βήμα. Ένα βήμα για να διατηρηθεί αυτή η κατάκτηση για την οποία σας μιλούσα πιο πριν. Όχι μόνο για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ένα βήμα και για να διατηρηθεί η κατάκτηση των ιδρυτικών αξιών, ανανθρώπινων αξιών, το κεκτημένο που λέμε το ευρωπαϊκό. Αλλά βεβαίως ο δρόμος είναι ανηφορικός. Κάναμε ένα βήμα, αλλά χρειάζονται πολλά ακόμα. Και για να πετύχουμε αυτό το στόχο, δεν αρκούν διακηρύξεις και προθέσεις. Χρειάζεται επιμονή και πείσμα για μια μεγάλη αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα την πετύχουμε, αλλά είμαι απολύτως αποφασισμένος να δώσω τις δυνάμεις μου στην προσπάθεια να την πετύχουμε, να δώσω όλες τις δυνάμεις μου παραμερίζοντας βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές και προτάσσοντας το χέρι της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της φιλίας. Θέλω να επαναλάβω ότι για μένα, φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Είναι μια ιδιαίτερη τιμή που με εκπλήσει να γίνομαι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου της Σμύρνης. Και ακόμα μεγαλύτερη τιμή που γίνομαι μέλος μέσα από εσάς της τουρκικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Ας ευχηθούμε λοιπόν να μην μείνουμε στις διακηρύξεις και να δουλέψουμε ώστε η παιδεία, ο πολιτισμός να αποτελούν πάντοτε γέφυρες συνεννόησης, φιλίας και αλληλεγγύης των λαών μας. Σας ευχαριστώ θερμά.